στο σημερινό επεισόδιο. Ο Σωτήρης τα δίνει όλα στο κριτικό γλέντι. Λέει μαντινάδες. Το θαύμα η ζωή και πάντα θαύμα θα είναι. Χορεύει κριτικά. Ανακαλύπτει τυριά και εδέσματα της Κρήτης. Τυλίγει σουβλάκια και παίρνει απάντηση στην ερώτηση λαδωμένη ή αλάδωτη πίτα. Η καλύτερη είναι λαδωμένη. Γεια σου Λεβέντη! Επίθεση! Επίθεση! Καλή μου φίλη, πόσο χαίρομαι που σας βρήκα και πάλι. Βρίσκομαι στην πλατεία Ψαρού, εδώ στον Κορυδαλό και έχω το εξής θέμα. Εκτός το ότι σήμερα έχω ένα πολύ ωραίο γλέντι με κάποια φιλαράκια, έρχονται μέρες όπως η Τσικνοπέμπτη, η Καθαρά Δευτέρα, μπαίνουμε στη Σαρακοστή. Πρέπει να κάνω κάποια ψώνια, να είμαι έτοιμος για όλα αυτά που έρχονται. Και όπως σκεφτόμουν πού να ψωνίσω και τι να πάρω, είπα να τη δω λίγο παραδοσιακά, κριτικά. Αφού δεν μπορώ να πάω στο νησί, ήρθε το νησί εδώ στο Κορυδαλό. Καλή μου φίλη, έφτασα στο ραέτι του Νικολή. Κριτικά προϊόντα, ατόφια, παραδοσιακά, σοβαρά και σωστά. Γλέντι, ήδη ξεκίνησε. Τέλεια. Γι' αυτό ζω. Όπως καταλαβαίνετε, το γλέντι έχει ξεκινήσει. Δανάη! Σωτήρη! Καλώς όλοι σας. Πόσο χαίρομαι που σας βλέπω. Γεια χαρά σε όλους. Καλώς σας, Σωτήρη μας. Γεια σας. Ρακάκι. Καλώς σας βρήκαμε. Λοιπόν. Μου βάλεις εδώ και το ποτηράκι μου. Ναι, έτοιμο. Σε περιμέναμε, Σωτήρη μου. Εις υγεία, καλή σας. Την υγεία μας. Όλα καλά να είναι. Υγεία σε όλους. Υγεία μας. Ο μικρός παίζει τσαμπούνα. Ναι, ο τρίτος μας. Ο τρίτος, ο καλύτερος. Και ο δασκαλός μας, ο κύριος Μανώλη. Γεια σου, κύριε Μανώλη, γίγαντα. Στην υγεία μας. Στην υγεία μας, παρέα. Στην υγεία. Είπαμε, θα έρθουμε να πούμε πέντε πράγματα, αλλά εδώ έγινε γλέντι κανονικό. Εμείς αυτά τα κάνουμε συνέχεια εδώ, Σωτήρη μου. Τα κάνετε, ε. Τα κάνουμε. Αυτό είναι το αυτό είναι κάνουμε το καλό. Τις γιορτές μας, τα γενέθλιά μας, τα γλέντια μας, τα μαθήματά μας, τα παρεάκια μας, όλα. Το μαγαζί, το σπίτι μας. Πολύ σημαντικό αυτό, γιατί άμα τη δουλειά την κάνεις και σπίτι, σημαίνει ότι βάζεις και την ψυχούλα μέσα. Έτσι. Και είναι όλα διαφορετικά. Αυτό το σύστημα σύμφωνο μου φαίνεται, ρε Σιδανάη. Πότε δουλεύετε, βγάζετε κανένα φράγκο ή όλα στο γλέντι. Εν τω μεταξύ, όλα κριτικά τα ιδέσματά μας. Όλα κριτικά. Και τα φρούτα. Και γνήσια κριτικά. Και τα φρούτα. Τα φρούτα τα περισσότερα, ναι, όπως οι μπανάνες, ας πούμε. Μπανάνες. Μπανάνες Κρήτης. Πες μου, σε παρακαλώ, γιατί το είδα πριν. Τι ακριβώς είναι αυτό. Αυτά είναι λούπινα. Τα τρώμε στην Κρήτη. Σα σποράκι, βγαίνει το φλούδι. Ναι. Κάνουν πολύ καλό στο ζάχαρο. Και είναι πολύ. Και στη χοληστερίνη και είναι πολύ ωραίο μεζέ για τη ρακή. Mm. Τα κάνουμε και στη Μάνη, τα κάνουμε και στην Κρήτη. Πολύ ωραία. Θα πλακωθώ στα λούπινα. Με κατέστρεψε, Δανάη. Εγώ τώρα δεν θέλω ξανά να φάω σπόρια και στραγάλια. Θέλω μόνο λούπινα. Γι' αυτό θα έρχεσαι στο ραέτι του Νικολή. Αντρέ, πήγαινε μέσα. Μέσα. Ο Νικολή που είναι. Μέσα. Στα τυριά. Αυτά είναι το νέο. Ρε παντόφλα που πέφτει να πούμε στον καπετάνιο. Νίκο, είναι όλα στην εντέλεια. Λοιπόν. Έχουμε να ελέγξω. Μπαίνουμε μέσα να ελέγξουμε. Συνεχίστε εσείς το γλέντι σας σαν να μην υπάρχουμε εμείς. Και ερχόμαστε σε λίγο να γλεντήσουμε όλοι μαζί. Ναι. Δώστε. Πάμε. 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 Πού μου τον έχεις κρύψει, Νικολή μου! Σωτήρη! Καλώς ορίστε! Νικολή μου! Καλώς ορίστε, τι κάνεις! Εγώ είμαι καλά! Εσύ τι κάνεις! Δόξα τω Θεώ, εδώ στον αγώνα μας! Σε από πίσω ορίστε. Να πούμε στη δουλειά και είναι έξω και γλεντάει! Τι έκαμε, για ένα διάλειμμα έκανα, Σωτήρη μου! Αυτό πάλι τώρα εδώ τι είναι, για έξω ή για εδώ! Άλλο έξω, άλλο μέσα! Μεταξύ μας και μετά θα δούμε τι θα κάνουμε! Λοιπόν,
πρώτη ερώτηση και η πιο σημαντική. Είστε η κριτική. Θα γελάσουμε τώρα ή με το... Έτσι είμαι σίγουρος. Από το Ηράκλειο μας, οι μοίρες μας. Από το Ηράκλειο. Και το κορίτσι. Ποντοχωριανή μου. Από την κάτω γάλα. Από την κάτω γάλα. Μάλιστα. Και η απόφαση για το μαγαζί. Η αγάπη για τα κριτικά προϊόντα, για τα καλούδια μας. Για τον τόπο. Για τον τόπο μας. Για όλα, για όλα, για όλα. Αν επιτρέπετε, εσύ με τι ασχολιώσαι όσο ήσουν κάτω. Πριν 20 χρόνια, βέβαια, θα μου πει: δούλευε τότε σε μικρό παιδί. Ήμουνα... Σε πήρε μικρό παιδί. Μικρό κοπέλι. Στο σχολείο, από σχολείο, ούτε το είχα τελειώσει. Κατάλαβε. Για πε. Με μπάνιζε από μικρό. Γλυκό πιωτή, ελαφριά και ωραία. Σπιτικιά. Ο πατέρα μου πήγαινε σλάιτσε. Ήταν. Με φρούτα ασχολούνταν. Α, μάλιστα. Ο παππούς σου δεν ήταν χειροκομός. Ο παππούς μου είχε χειροκομείο παλιά και από και εγώ θυμόμουν πως χειροκομούσε το τυράζ. Είχαμε αυτή την επαφή. Είχαμε επαφή, λοιπόν. Ναι, μικρός βέβαια, μικρός ήμουν. Μικρός ήμουν στο χωριό παλιό χειροκομείο, τα παλιά τα χρόνια. Και έρχεται η ώρα, ανεβαίνετε εδώ, γίνεται και ο γάμος. Και λέτε, τι θα κάνουμε τώρα, θα κάνουμε ένα μαγαζί. Θα κάνουμε ένα μαγαζί. Θα θυμηθούμε το χωριό, εφόσον λείπουμε, τουλάχιστον να έχουμε πέντε πράγματα μας, θα έχουμε το χωριό στην Αθήνα. Το λένε και οι ίδιοι άνθρωποι που έρχονται, ότι και αυτά τα πράγματα δεν τα βρίσκουμε ούτε στο χωριό. Οπότε και μας θυμίζει το χωριό και τρώμε καλά πράγματα και από τον τόπο. Έτσι τώρα, γιατί μου ήρθε κάτι στο μυαλό. Έτσι όπως μου το πες, είναι σαν να έρχονται εδώ πέρα κριτική από όλη την Αθήνα, ας πούμε. Ναι. Έρχονται. Ναι. Εμείς φέρνουμε πράγματα από όλα τα μέρη της Κρήτης, από κάθε γωνιά της Κρήτης. Μάλιστα. Όχι πράγματα που θα βρεις μόνο στο Ηράκλειο ή μόνο στα Χανιά ή μόνο στο Ρέθυμνο. Ωραία, για να το καταλάβω τώρα καλά. Του, όλα αυτά τα τυριά και τα προϊόντα, έχετε πάει, τους έχετε γνωρίσει τους παραγωγούς προσωπικά, τους ξέρετε, πάει από στόμα σε στόμα, σου λέει ένας φίλος προμηθευτής, θα σου πω, έχω και τον άλλο, το κουμπάρο που έχει τη γραβιέρα με το θυμάρι. Κάτσε να σου κάνω το κονέ. Πώς γίνεται, ας πούμε. Πρώτο έχουμε χωριανό τυροκόμο. Και από τις πρώτες ήταν και ο χωριανός μου. Μάλιστα. Και ο μπάρμπος, τα βορίζει και από τη γαλιά. Πολύ ωραίο. Οπότε τώρα, Τάκη, είχαμε... ζεστάθηκα. Έπαθα, μην κουνιέστε εσείς. Συνεχίζουμε σαν να μην έγινε τίποτα. Οπότε οι πρώτες γεύσεις ήταν από το ίδιο το χωριό μας. Α, μάλιστα. Από το ίδιο το χωριό μας. Και μετά έρχονταν καλή ώρα από τα Χανιά, από τη Συστία, έχω ένα καλό τυροκόμο, θα το δοκιμάσω. Πήγε στόμα με στόμα, έγινε δουλίτσα. Και γενικά τα πράγματα που μπαίνουν στο μαγαζί, ξέρουμε από πρώτο χέρι ποιος τυροκομεί, ποιος φουρνίζει, ποιος φτιάχνει τα ελλαδικά μας. Δεν μπαίνουν πράγματα εμπορίου, μπαίνουν πράγματα τα οποία είναι από πράγματα... μικρούς αγνούς παραγωγούς. Μπράβο, μικρή παραγωγή μικρή και πράγματα παραγωγή. Που προφανώς και το μαγαζί μην είχατε. Θα τα επιλέγατε για να τα φάτε εσείς οι ίδιοι. Για μας και για τα παιδιά μας. Για πείτε τώρα εδώ, θέλω να μάθω. Έρχονται, δεν μπορώ να φανταστώ ότι έρχονται μόνο κριτικοί πια. Όχι. Έχει ανοίξει η βεντάλια. Η αλήθεια είναι ότι πλέον όλος ο Κορυδαλός και όχι μόνο, έχει μάθει να τρώει κριτικά προϊόντα. Έχει μάθει τα ονόματα των χωριών, έχει μάθει τα ονόματα των τυροκόβων. Κοίταξε, άμα παίζεις πρωί, αν παίζεις πρωί που δεν είσαι εσύ. Και είναι εδώ πέρα. Δυσκολεύονται λίγο στην μετάφραση, είναι η αλήθεια. Στη μετάφραση, ναι, του δίνει μια ρακούλα και σε δύο λεπτά συνεννοούνται όλοι. Εγώ απορώ ένα φίλο από το Σωτήρη από τη Θεσσαλονίκη. Πώ μα βρήκε η Τζέρι στα Πέτζη Τζόνι. Πώ βρήκα τον Κορυδαλό, δεν λε τώρα που έχω γίνει μόνιμο κάτοικο. Έχουμε πολλού κριτικού που μένουν στην περιοχή. Πάρα πολλού. Ναι. Καταρχήν έχουμε ένα πολύ μεγάλο οργανωμένο σύλλογο. Έχουμε την Ένωση Κριτών Νίκαια Κορυδαλού που είναι και ο Νίκο Αντιπρόεδρο, είμαι και εγώ Κοσμήτορα. Α, ναι. Α, και αντιπρόεδρος και κοσμήτωρας, μη μου λέτε τέτοια παιδιά. Μη μου λέτε τέτοια παιδιά. Ό,τι μπορούμε κάνουμε. Και έχουμε βάλει μέσα σε αυτό τα παιδάκια μας. Παίζουν λύρες, παίζουν μαντολίνα, χορεύουν, προσπαθούν να είμαστε κοντά στην παράδοση. Και είναι σημαντικό, ρε παιδί μου, και πέραν της παράδοσης, ότι τα παιδιά ασχολούνται, μικρά παιδάκια ασχολούνται με τη μουσική, ασχολούνται με το χορό, με πράγματα τα οποία έχουν να τους δώσουν. Είναι και μπαμπάς τους βέβαια, χορευταράς. Χορευταράς, τα έχω μάθει για σένα. Έχω δει βιντεάκια. Ριζίτικα, μια μουσική παράδοση αιώνων. Τα ριζίτικα αποτελούν ένα απόσπαστο κομμάτι κάθε κριτικού γλεντιού, ειδικά στην αρχή του. Είναι το παλαιότερο είδος κριτικής μουσικής με τα αρχαιότερα σωζόμενα ριζίτικα να περιγράφουν γεγονότα από το Εμμυράτο της Κρήτης και τον 9ο αιώνα.
χωρίς τίτλους, με ξεχασμένους το πέρασμα των αιώνων δημιουργούς, αποτελούν τη ζωντανή ιστορία ενός νησιού. Η δωρικότητα και το νόημα των στίχων καθιστούν σχεδόν περιττή τη συνοδεία λύρας ή λαού του, με τις φωνές να ενώνονται σε αυτό το ταξίδι της μουσικής παράδοσης. Όσο και το όνομά τους, τα Ριζίτικα γεννήθηκαν στις ρίζες των βουνών της Κρήτης, στους πρόποδες του Ψιλορίτη, της Δίκτης και των Λευκών Ωραίων. Ταυτόχρονα είναι και τα τραγούδια των περασμένων γενεών για τους Κρήτες. Τα τραγούδια των ριζών τους. Αυτό που έβαγα τι είναι? Αυτή η γραβιέρα είναι η γλυκιά γραβιέρα από τον τόπο μας. Στιακάκι, ωραία γραβιέρα. Ωραία. Ξέρεις τι θέλω? Θέλω να απεγκλωβίσουμε λίγο το κορίτσι μας, τη Δανάη. Και εγώ με συγχωρείτε γιατί η Πάρια περιμένει έξω, ναι, είναι μόνη της τόση ώρα. Μην χαλαρώνουνε. Γι' αυτό πάω να τους έχω στη ρέγουλα, ερχόμαστε έξω. Τα λέμε. Ερχόμαστε έξω. Λοιπόν, Νικολή μου, θέλω να μου πεις, ας πούμε τώρα, αυτό που φάγαμε εδώ, η γραβιέρα, είναι, πώς θα σου πω, έχω φάει τόσες πολλές γραβιέρες στη ζωή μου, πρωτόγνωρη γεύση πολύ. Είναι ωραία. Αυτή η γραβιέρα είναι δίπλα από το χωριό μας, στο Στιακάτσι. Είναι 7-8 μήνων ορίμανση. Και σαν γλυκιά, είσαι. Γλυκιά γραβιέρα, ωραία. Δείξε μου, έτσι, τα πιο περίεργα, πράγματα που δεν μπορούμε να τα βρούμε στο σούπερ μάρκετ ή σε ένα μαγαζί συνηθισμένο. Αυτή η γραβιέρα είναι παλωμένη από τα σφατσά, με θυμάρι, καπνιστή με θυμάρι. Και καπνιστή με θυμάρι. Θυμάρι από τα σφατσά. Αλλιώς. Αυτό είναι με άγριο σκόρδο. Είναι για ρατσί και για μαρουβά, είναι ό,τι πρέπει. Και για? Και για μαρουβά. Ποιος είναι? Παλω... Α, μαρουβά, το παλιωμένο το κρασί. Το παλωμένο το κρασί. Είναι ωραίο, είναι το κόκκινο, για κρασάτσι. Είναι... Από τα λευκά όρη είναι, τα... Είναι πολύ ωραίο. Πάμε στις γραβιέρες τρύπας, σπηλιάς. Αυτή είναι, αυτές παλιώνουν εμείς σπηλιά. Είναι παλιά, 2,5 χρόνο ορίμανση. Είναι πολύ καλή γραβιέρα και αυτή, γιατί την προτιμούν με το κρασάτσι. Έχει διάφορες γραβιέρες. Και αυτή εδώ είναι το Ηράκλειο. Μακράς ορίμανες του Ηρακλείου, βλέπετε, είναι σαν παρμεζάνα. Παρόλο που είναι, ήταν δύσκολες εποχές τώρα 2 χρόνια για τα γάλατα, υπάρχουν πολύ καλοί τυροκόμοι που κρατάνε το τυρί στο ψυγείο, στα αποθήκια τους. Αυτό που μου είπες τώρα για τα γάλατα, γιατί ήταν, δεν ήταν καλές χρονιές? Δεν ήταν καλές, ήταν λίγα τα γάλατα. Τα ζώα δηλαδή. Τα ζώα δεν βγάζανε πολύ γάλα, ήταν δύσκολες χρονιές. Και αναγκαζόταν οι άνθρωποι σε 2 μήνων πιλολόγους. Εγώ δεν έπαιρνα βέβαια 2 μήνων και 3 μήνων τυρί. Το πουλούσαν γιατί δεν είχαν να τα απεξέλθουν, να πληρώσουν τα έξοδά του. Επειδή ήταν κακές χρονιές. Το τυρί πόσο χρονών πρέπει να γίνει, για που, τώρα που είπες δηλαδή, εγώ δεν παίρνω 2 και 3 μήνων τυρί? Το τυρί για να είναι καλό και να πρέπει να βγει στην αγορά πρέπει να είναι τουλάχιστον 5-6-7 μήνων. Από 7 μήνων και πάνω. Από 7 μήνων και πάνω. Μιλάμε τώρα για όλες αυτές τις γραβιέρες. Για όλες τις γραβιέρες. Ωραία. Κάτι άλλο ειδικό και ξεχωριστό που δεν θα το βρω πουθενά αλλού. Να κόψουμε και από αυτό το τυρί να δοκιμάσεις. Αυτό πάλι τι? Το τυροζούλι, που είναι παλιό παραδοσιακό τυρί και αυτό. Αυτό είναι τυροζούλι, γίνεται από όλο το γάλα. Όπως το κάνανε παλιά στα χωριά, η γιαγιάδα μας, η παππούδα μας, στα σπίτια, στο καλαθάκι που τα κρεμούσανε. Α, το καλαθάκι που λέμε. Δαντήλα που το κρεμούσανε. Ναι. Είναι από όλο το γάλα. Και κάνει και για μακαρόνια, όπως είναι η μυζίδρα, ναι, αλλά τρώγεται και όπως είναι. Είναι αλμυρός. Όχι. Τρώγεται και η πιαζεύση είναι πολύ ωραία. Είναι... Έλα ρε, τι κόλπα είναι πολύ αυτά, ωραία. Πώς προχωράμε τόσο ωραία. Οι κριτικοί φημίζονται για τη φιλοξενία τους, αλλά αυτό το μαγαζί είναι μόνο φιλοξενία. Θέλω να πληρώσω, θέλω να αγοράσω, κύριε. Από ρακή σε ρακή και από μεζέ σε μεζέ. Φτάνει. Θέλω να μου πεις, μου είπες κάτι για λαγούς, μου είπες κάτι για κοκόρια. Λοιπόν. Εδώ φέρουμε κάθε Δευτέρα και Πέμπτη κουνέλια από το Ρέθυμνο, κοστόπουλα, ναι, και πετινούς. Για γαμοπύλαφο, για το φούρνο που θέλει ο κάθε νοικοκυρά. Φρέσκα, φρέσκα, κατεβάζει το ζουμί το χωριάτικο. Είναι σαν το χωριό. Αυτό είπαμε πριν ότι φέραμε το χωριό στην Αθήνα και δεν το λέμε εμείς, το λένε οι άνθρωποι να είναι καλά και ό,τι μπορούμε κάνουμε κι εμείς. Ωραία. Ελιές τσακιστές, λοιπόν, ελιές όλων των ειδών. Ελιές. Τη σίδα. Διάφορες, πολύ ωραίες. Okay. Και μου έχει κάνει εντύπωση αυτό τι είναι, αυτή η βολβή που τρώγαμε εκεί που με κέρασες. Αυτή η βολβή είναι ασκορδουλάκι. 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 Βγαίνουν 50-60 πόντους
στο βουνό. Ναι. Με τις σκαλίδες πάνε οι άνθρωποι και τις βγάζουν. Σκαλίζουν και βγάζουν. Αυτή είναι η βουνή και βγαίνουν και στους αμολόφους κοντά στην παραλία στη θάλασσα. Ναι. Εγώ θυμούμαι και πήγαινα και εγώ για να το παρτζηλίτσι μας, επειδή πήγαινε ο πατέρα μου στους λαϊκές. Και μάζευες. Πήγαινα και εγώ με το φίλο μου και μάζευα και πουλούσα στη λαϊκή και πέραμε το παρτζηλίτσι μας. Αυτή είναι άσπρη, μικρή-μικρή, αλλά είναι όμως για τη Ρακή είναι ωραίος μεδός. Όλα για τη Ρακή, ρε, θα φάει η οικογένεια ποτέ. Όλα για τη Ρακή, συνδυασμό μου τα έχεις κάνει. Η παρέα... Έτσι είναι η παρέα. Αυτό χρειάζεται. Και καπαρόφυλλα βλέπω και αμπελόφυλλα βλέπω. Αμπελόφυλλα. Και αγκινάρα βλέπω και λιαστές ντομάτες βλέπω, δηλαδή... Όλα τα καλά, όλα τα καλά. Όλα τα καλά του τόπου. Πώς το καταφέρατε αυτό δεν ξέρω. Δόξα τω Θεώ, δόξα. Δύσκολα, αλλά τα καταφέραμε. Πάμε προς τα εκεί. Μας μάλωσε το κορίτσι σου, ένα πράγμα λέει δεν είπες. Δεν είπα. Γι' αυτό ότι για τον Τάκο τι. Τον Τάκο. Λοιπόν, στον Τάκο εκτός τη ξυνομιζήθρα, ναι, που την έχουμε εμείς στο Ηράκλειο, έχουμε και το πιχτόγαλο, τη μυζήθρα των Χανίων. Το πιχτόγαλο. Πιχτόγαλο. Που είναι και για τη σαλάτα. Και για τη σαλάτα, αλλά είναι και για τον Τάκο. Θα τα δοκιμάσουμε μετά. Α, είναι σε τέτοια... Είναι σαν το γαλοτήρι, το βάζουν, το βάζουν και στα καλτσούνια μαζί με τη ρωμάλα μας, στα Χανιά. Άρα η γεύση του δεν είναι πολύ πικάντικη, είναι ήπια. Ήπια γεύση, αλλά είναι όμως φοβερή. Μάλιστα. Φοβερή. Θα το δοκιμάσουμε μετά κι αυτά. Μετά. Το έξω στο γλέντι. Τελευταία ερώτηση και βγαίνω έξω. Λοιπόν, φεύγοντας, φεύγοντας από εδώ, θα δοκιμάσετε από εδώ, είναι παλαιωμένη τσικουδιά. Παλαιωμένη τσικουδιά που γίνεται η ώρα μας 5 χρόνια σε Δρύνο Βαρέλι. 5 χρόνια σε Δρύνο Βαρέλι. Αυτό είναι το κριτικό ουίσκι. Μην είμαστε πάντα ξενομανείς. Πρέπει να δοκιμάζουμε και τα δικά μας πράγματα. Αυτό πίνεται τσέτο, αλλά με ένα μπάγο το βράδυ δίπλα στο τζάτσι. Με ένα μπάγο μόνο για να μην είμαστε νερουλιάς. Να είμαστε κύριε, καλά, με υγεία. Με υγεία. Και με κριτικό ουίσκι. Πάντα με το καλό. Χρόνια τώρα πολεμούσα να καταφέρω να πιω αυτό το σκοτσέζικο δηλητήριο. Επιτέλους, παλαιωμένη τσικουδιά από την Κρήτη, ρε παιδιά, το ελληνικό ουίσκι. Μια Ρακή ξεχνιέσαι. Πόση ώρα ήμουν μέσα. Εδώ βγαίνω και έχει φουντώσει το γλέντι. Α, εδώ είναι... συνεχίζεται το γλέντι κανονικά. Κάτι κάνουμε, κάτι κάνουμε. Ωραία. Μην κουνηθείτε, εδώ σας θέλω. Γεια σου καπετάλιο. Όπω τι καλά. Στην υγειά σας ρε λεβεντόπαιδα. Πού είναι, κάτσε το έχω... Βρήκα αυτό. Έχουν καεί τα μικρόβια. Άρε. Όλα τα καλά για όλους. Όλα τα καλά. Έλα. Όχι, μην σας χορέψουμε. Αλλά καλά. Δεν μου λέτε. Αυτό μας συμβαίνει συχνά εδώ στο μαγαζί. Συνέχεια. Και τι μου είπες, Νικολή, να βάλω στο YouTube. Να μπουν οι άνθρωποι στο ΡΑΕΤ να δουν ότι το κάνουμε καθημερινά. Το ΡΑΕΤ του Νικολή. Να μπούμε στο YouTube και θα δούμε ότι τέτοια γλέντια γίνονται καθημερινά. Έτσι, μπράβο, άγε.
πολύ με το όνομα σου. Φάτε κοχλιούς, κοχλιούς κριτικούς, μπουμπουριστούς τους θέλουμε. Πάμε. Λοιπόν, επειδή δεν κρατιέμαι και πρέπει να πάω να συμμετάσχω και εγώ σε αυτό το υπέροχο γλέντι, είναι μία τελευταία ερώτηση. Με τρομάζεις. Μην φοβάσαι, είναι ακίνδυνη. Θέλω να μου πείτε ποιο είναι το μυστικό αυτής της άτιμης της κριτικής κουζίνας που την κάνει τόσο μοναδική και ξεχωριστή. Εγώ θα πω η αγάπη. Η αγάπη για τον τόπο, η αγάπη για, το... για την παρέα. Η αγάπη. Το κορίτσι μας τι θα μας πει. Η ποιότητα. Η ποιότητα των κριτικών προϊόντων. Τα καλύτερα και με διαφορά. Ωραία. Άντε κοπέλια. Αντέστε να γλεντήσουμε. Αντέστε να γλεντήσουμε. Φύγαμε, φυσικά σας. Ώρα καλή, να είμαστε καλά, ώρα καλή. Πάντα με το καλό να σμίδουμε. Δείτε σε λίγο. Ο Σωτήρης τυλίγει σουβλάκια. Μαθαίνει αν η πίτα στο σουβλάκι πρέπει να είναι αλάδωτη ή λαδωμένη. Καλύτερα είναι λαδωμένη. Και τρώει καλά, παρέα με τον Greek Masterchef. Καλή μου φίλη, γεια σας. Πώς είστε? Α, καλά. Κι εγώ καλά. Δόξα τω Θεώ, καλά είμαστε όλοι. Αν και βρίσκομαι στην πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως εδώ στο Ελληνικό, δεν μπορώ να αντισταθώ στην πρόκληση τη σημερινή. Συνεχίζω τον αγώνα για να βρω το καλύτερο σουβλάκι, παύλα τυλιχτό, που υπάρχει εδώ στο λεκανοπέδιο της Αττικής και γι' αυτό το λόγο έχω κοντά μου σήμερα έναν μάστορα. Έναν άνθρωπο γευσιγνώστη, που έχει όμως ιδιαίτερες ικανότητες και έχει βραβευτεί ως σουβλακογνώστης. Κυρίες και κύριοι, τον έστησα και με περιμένει, αλλά ήρθα από εδώ ο Γιώργος. Άργησες, αλλάξεις η αναμονή. Αδερφέ μου, τι κάνεις? Καλά εσύ. Πόσο χαίρομαι που σε γνωρίζει και από κοντά. Εγώ να δεις τι έχω πάθει. Γιατί πολύ βιντεά, κύριε αδερφέ. Και πολύ σουβλάκι. Και πολύ σουβλάκι, χαρά στο κουράγιο σου. Όπως λέγεται κανονικά το. Όλο ύψος θα γίνει όμως, μη στεναχωριέσαι καθόλου. Ναι, ναι, από 5 χρονών αυτό μου λένε. Σοβαρά μιλάς? Ναι. Ναι, αλλά ψήλωσες. Εντάξει, είναι το μόνο που φάει το φαΐ σου, μου έλεγε να ψηλώσει, αυτό έπιασε. Ωραία. Και πες μου τώρα, όντως βρήκαμε το καλύτερο σουβλάκι της Αττικής? Το να βρεις καλό σουβλάκι δεν είναι τόσο εύκολο όσο το φαντάζεστε. Υπάρχουνε, αλλά είναι δυσέβρετα. Ψάξτε, ψάξτε, μη σταματάτε ποτέ. Για μένα το ελληνικό, επειδή μεγάλωσα κάπου εδώ κοντά, έτρωγα από τόσος. Μάλιστα. Ωραία, που με βοήθησε να πάρω το ύψος το ελληνικό το σουβλάκι. Εκείνη η παιδική μου αγάπη. Όπως και να έχει κερδίζει πόντους από άλλα, επειδή έτσι κι αλλιώς το αγαπάω. Μάλιστα. Υπάρχει δηλαδή και συναισθηματικός δεσμός με το συγκεκριμένο κατάστημα. Εννοείται, τα έχουμε πολλά χρόνια με το ελληνικό. Αλλά παρόλα αυτά,
κάνουν καλή δουλειά. Κάνουν την καλύτερη δουλειά γιατί είναι ένας αφρός. Όλο το... Τρως δαγκώνεις, δεν ξέρεις αν έχει κλείσει το στόμα σου. Λες δάκωσα τώρα, είναι τόσο αφρός. Έλα ρε. Για να δούμε τι θα δούμε στο σουβλάκι το ελληνικό. Γιατί, όπως καταλαβαίνετε, εκπαιδευμένος στη Θεσσαλονίκη, ξέρω από καλό σουβλάκι. Και δεν μου λες, χειροποίητος ο γύρος. Όλα, τα πάντα. Έχω να το συναντήσω από την πόλη μου, από τη Θεσσαλονίκη, που ξέρεις ότι είμαστε μαστόρια στο γύρο. Είστε μαστόρια, εντάξει, εκεί κάνετε πιτόγυρα, εδώ κάνουμε σουβλάκια. Ωραία. Είναι και αυτό. Είναι και αυτό να θα μάθουμε. Πάμε λοιπόν να τα γνωρίσουμε και να τα μάθουμε όλα. Πάμε να ερωτευτείς κι εσύ. Σουβλάκι το ελληνικό. Ελάτε, φύγαμε. Ο Μάστορας. Καλώς ήρθατε. Φώτη μου, χαίρομαι πάρα πολύ. Και εγώ χαίρομαι μετά από 15-20 χρόνια, αν και τυχαία σε ξαναδεί στη σινεμά τότε, σε συναντάω πάλι τώρα. Ορίστε, από κοντά, πιο ωραία. Πιο ωραία, φυσικά, η βιντεοεμφάνιση. Να τα λέμε αυτά. Αλλά ακμεότατος όπως εγώ. Ευχαριστώ και το ίδιο βλέπω και εσύ εδώ, 34 χρόνια στο πόστο. 34 χρόνια γεμάτα, ναι. Αυτό το σουβλάκι έχει γίνει σύρια. Ούτε η λάμψη δεν κράτησε 34 χρόνια. 32 χρονών είναι από... Πώς έγινε αυτό, πώς το καταφέραμε έτσι. Τα καταφέραμε ενώ έχει γυναίκα μάλλον περισσότερο. Για να γλιτώσεις από για τη να γυναίκα, γυναίκα ναι. Και είστε μαζί... Σχεδόν 40. 40. Πες μου ότι ήταν και δική της ιδέα το μαγαζί, όχι. Το μαγαζί αυτό εδώ πέρα, όντως τώρα αυτό που θα σου πω είναι ακριβώς βάση, το άνοιξα για λογαριασμό το 1990. Μάλιστα. Για να γλιτώσω, πας προσπαθήσεις, γιατί εγώ σκόλωνα με τα κρέατα. Έξω από όλα αυτά, έχεις μεγαλώσει και γενιές εδώ στο ελληνικό. Ναι, γενιές, το Γιώργο, το Φλέτσο Φλέτσο Καπετινός λεγόμενα, ήταν παιδάκι, όντως. Ο οποίος επιμένει ότι παρόλο το ότι έχει γυρίσει και κάνει ελέγχους κανονικά σε πολλά σουβλατζίδικα, πάνω από 30 μέχρι στιγμής, επιμένει δεν μπορεί να και βρει με λίγο συνέστημα. Ναι. Ότι δεν υπάρχει καλύτερο στην Αττική. Εγώ εντάξει, για να μην είμαι υπερβολικός, η αλήθεια είναι ότι όντως έχουμε κάτι πάρα πολύ καλό και κάτι ξεχωριστό. Αυτά θα μου τα πεις. Θα τα πω παρακάτω, αλλά για τον Γιώργο που είπε εδώ πέρα, όντως έχει δίκιο. Γιατί κοίταξε να δεις. Από τι ήταν, παιδάκι ήταν τότε, ήταν άντε να έχει ύψος 80 πόντους. Κοίταξε να δεις που έχουμε τον πήγαμε. Από τους 80 πόντους στον παρέα. Στα 2 μέτρα. Τετραγλαθιάσαμε. Τι να πω. Στα 2 μέτρα τον πήγαμε. Κοίτα, πρέπει να έχω φάει πάνω από 6-7.000 σουβλάκια από εδώ. Εδώ, εύκολα. 6-7.000 σουβλάκια έχει φάει μόνο από το ελληνικό. Άμα προσθέσεις και τα άλλα, πόσα σουβλάκια έχεις φάει, Γιώργο, στη ζωή σου. Εύκολα. Και έχει φαγανός, μην νομίζεις. Φαίνεται, μέχρι να πάει μέχρι τη φτέρνα και να ανέβει πάλι πάνω, έχουμε δουλειά. Λοιπόν, οι δυο σας τώρα θα πάτε να κάτσετε σε ένα τραπέζι και εγώ θα μπω από μέσα να τυλίξω αυτά που θα φάμε. Μπράβο. Και έρχομαι. Για να πούμε τα υπόλοιπα. Ναι. Ετοιμαστείτε καλύτερα. Θέλω να σου παρουσιάσω. Ήρθε η ώρα. Κανόνισε να κάνει, να μην το κάνει καλό και να φάω για πρώτη φορά σου βλάκι το ελληνικό και να μην μ' αρέσει. Φαντάζεσαι. Βάλ τα δυνατά σου. Έχω γύρω από αλλού μαζί μου στην τσέπη. Δεν βάλω να σου πω, κάνουμε τεστ. Σε παρακαλώ, ρε Γιώργη. Εγώ θα καταστρέψω να πούμε το ελληνικό. Είσαι με τα καλά σου. Αυτά τα χέρια δεν μπορούν να καταστρέψουν. Μόνο καλό κάνουν. Λαλαλα. Χαρτοπετσίδες.
θα πάρεις καλό την μπουρμπουάρ. Ορίστε, φτάνει. Είσαι καλός. Και πόσο κι αυτά κι αυτά, πώς εγώ τα έκανα αυτά. Έλα. Εδώ, βάλω στη μέσα σου τώρα. Σουβλάκια είναι, πάντα φοράμε. Σουβλάκια. Και πιάνω και πυρούνι στον αέρα. Λοιπόν, γεια μας, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα εδώ στο Ελληνικό. Καλώς ήρθες. Και όλα τα καλά εύχομαι. Εύχομαι να έχει τις καλύτερες εντυπώσεις. Κοίταξε, σε πρώτη φάση έχω εντυπωσιαστεί από το ότι μου λες, γιατί το διαπιστώνω και μέσα, ότι τα ετοιμάζεις όλα μόνος. Ναι. Δηλαδή όλο το γύρο. Όλα, γύρο, μπιφτέκι. Καλαμάκια. Δεν παίρνουμε τίποτα έτοιμο. Το γύρο, αν έρθει το πρωί. Το γύρο θα δεις ότι το φτιάχνουμε εδώ πέρα, χειροποίητο, αλλά παλιά. Και σε αυτό το μέγεθος καθαρίζει μέσα στη μέρα. Όχι, αυτός θα κρατήσει μέχρι τις 5 ώρα, 5.30 το πολύ. Θα βάλουμε άλλο μετά στις 5.30 ώρα. Α, ναι. Θα, ναι, θα τον αλλάξουμε, δεν φτάνει. Δηλαδή πόσα κιλά είναι τώρα αυτό το τακούνι εκεί πέρα. Αυτό σήμερα γύρω στα 120-130 κάπου εκεί. Ξεκινάμε 120 κιλά, ναι. Τελειώνει μέχρι τις 5. Ναι, και θα βάλουμε περίπου άλλα 60-70 εκεί μέσα, περίπου 5-5 ώρα. Ναι. Κοντά στα 200 κιλά γύρω την ημέρα. Ναι. Πουλάνε εμένα σε γύρω. Ναι. Όχι, δεν είσαι και 200, αλλά γύρω σου φαντάζομαι. Επειδή. Αν ζυγιστώ μετά που φάω σουβλάκια, 200 είμαι. Αυτό δεν είναι γύρω, σαν πλάτανο είναι. Να βάλει τα χέρια σου γύρω-γύρω, δεν μπορείς να τον αγκαλιάσεις. 120 κιλά από τις 10.30 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Και μετά άλλα 60-70 έτσι για να κλείσει η μέρα. Μπράβο ρε παιδιά. Μπράβο. Να ρωτήσω λίγο κάτι. Γιατί βλέπω ότι τις λαδώνουμε. Λαδωμένη ή αλάδωτη. Η καλύτερη είναι λαδωμένη. Λαδωμένη. Ναι. Όποιος θέλει αλάδωτη, έχει ριζοκοφρέτες εδώ ένα σούπερ μάρκετ να πάει να πάρει. Εγώ πάντως την επόμενη φορά που θα έρθω θα ζητήσω να μου τη λήξουν το γύρο μου σε ριζογκοφρέτα, σε αλάδωτη πίτα. Εσύ γιατί τέτοιο κόλλημα, θέλω να μου πεις. Γιατί η πίτα θέλει λάδι πάνω, πρέπει να πάρει γεύση η πίτα, αλλιώς έχεις ένα σκέτο ζυμάρι. Μισό λεπτό. Θέλει κάτι. Την ψήνεις λίγο, έτσι. Ναι. Μετά όμως μπαίνει μέσα ο γύρος και όλα τα συστατικά που έχουν και το λάδι τους και τα ζουμιά τους, εν πάση περιπτώσει. Ναι, δεν ναι, είναι αρκετά. Το πρώτο πράγμα που ακουμπάει τα δόντια σου σε ένα σουβλάκι είναι η πίτα. Όχι, αγόρι μου. Το πρώτο πράγμα που θα ακουμπήσει στο στόμα μου θα είναι το κρεατάκι που θα περισσεύει μαζί με την πάπρικα από πάνω και το κόκκινο πιπέρι που θα του ζητήσω να μου βάλει. Σε παρακαλώ. Άμα το πρώτο πράγμα που νιώσεις είναι κάτι στεγνό, ναι, αρχίζει και εγκεφαλικά στο χαλάει όλο. Θέλεις το πρώτο πράγμα που νιώσεις να ζουμερώ. Να μπαίνει μέσα, να κλείνει το στόμα, να βγούμε τα σάλια μου τρέχουν. Ναι, θέλει. Καλά που φέρει χαρτοπετσέ. Η Ελλάδα είναι το καλύτερο. Και το καλύτερο λάδι που να βάζει στην πίτα για την ψήση είναι το γέλιο. Θέλει ελαφρύ λάδι. Ναι. Και τώρα το μυστικό, το μεγάλο μυστικό. Με τόσο καλά υλικά και πρώτες ύλες, πώς μπορείς και καταφέρνεις να έχεις τόσο χαμηλή τιμή. Αυτό αναρωτιέται πολύ, αλλά όμως δεν είναι. Εγώ θα το έλεγα διαφορετικά. Η τιμή η οποία πουλάνε τα μαγαζιά είναι δικαιολογημένη. Αλλά εδώ πέρα απευθύνομαστε περισσότερο στην κατανάλωση εμείς. Μάλιστα. Δηλαδή το τονάζ που καταναλώνουμε τη μέρα σε σύγκριση με ένα άλλο μαγαζί, αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Γι' αυτό έχουμε χαμηλή τιμή. Ζεις την ποσότητα. Ναι, στην ποσότητα, ναι. Αλλά έχεις και ποιότητα. Ναι, και ποιότητα. Χωρίς ποιότητα δεν μπορεί να κάνεις ποσότητα σε καμία περίπτωση. Γιατί άμα δεν βάζεις ποιότητα δεν θα πουλήσει σίγουρα. Αυτό ο κόσμος δεν είναι τόσο στα σημερινά δεδομένα όπως ήταν. Αν το πω ότι χαζόσαμε. Θα φάει μια φορά, δεύτερη φορά στη δικαιολογία, στην τρίτη δεν θα έρθει. Εσύ που έχεις δοκιμάσει πολλά. Ποιοτικά. Έχω βρει κάποια που έχω πάει και έχω φάει και δεν έχω ασχοληθεί καν να τα κάνω βίντεο. Ήταν. Σκουπίδια. Σκουπίδια. Και αυτό συζητάγαμε και προχθές που χάρηκα να πάρω σουβλάκι. Αυτό το έλεγα για ένα γύρο που ήταν η έννοια του κατεψυγμένου. Στάζα νερά από το γύρο, το σούρωνε πριν το βάλει μέσα στα σουβλάκια. Ήταν. Και το πουλάγε πιο ακριβά από το πουλά εδώ. Το πουλάγε κοντά στα 4 ευρώ. 4. Αυτό. Ο κόσμος πρέπει λίγο να αρχίσει να συνειδητοποιεί που αξίζουν τα λεφτά που δίνει. Για μένα εδώ πέρα είναι η έννοια του value for money, όλα είναι super. Πόσα έχετε υπολογίσει ποτέ πόσα πουλάτε τη μέρα σε τη λιχτά? Ναι, έχω κοντά στα 2.000. 2.000. Ναι.
Γύρω κοτόπουλο, καλαμάκια όλα. Ναι, καλαμάκι, γύρω κοτόπουλο, μπιφτέκι. Όταν τελειώνει γύρω, φεύγει ο κόσμο να τα κινείται περισσότερο στο μπιφτέκι, στο καλαμάκι. Αυτό από τότε λογικά δεν έχει πρόβλημα να πάει. Με 2.000 σουβλάκια την ημέρα, άρα μιλάμε ότι εδώ έχει ουρές. Ναι, πολύ ώρα. Το πολύ ώρα. Ειδικά το βράδυ, σχεδόν όλες τις μέρες, μετά τις 7 η ώρα, 20, 30, 40, 50 άτομα μπορεί να έχει ουρά. Η ουρά εδώ πέρα μπορεί να την έχω δει που φεύγει από εδώ πέρα καμιά φορά. Την έχω δει που βγαίνει και φεύγει προς τα κάτω. Την έχω δει και φεύγει προς τα πάνω. Δεν βγάζει άκρη γενικά με την ουρά από που θα είναι. Ανάλογα όπως το πούτε. Ναι, είναι όπως κάτσε ο τελευταίο. Συνεννοούνται, δεν μάλλον ναι, ναι. Δεν έχει βάλει εδώ πέρα. Παίρνουν αριθμό. Μόλις αυτορυθμίζονται κάπως έτσι εδώ πέρα. Αλλά το θέμα είναι ότι μπορεί να δουν 40 άτομα ουρά και του βλέπει κάτω και περιμένουν. Δεν θα πούνε τίποτα. Ένα ήρεμα όλοι και περιμένουν να πάνε το σουβλάκι του. Και κοιτάω, delivery δεν έχω. Όχι, delivery δεν είχαμε ποτέ. Επιχειρήσαμε να βάλουμε κάποτε πριν από πολλά χρόνια, αλλά ήταν αδύνατο να ξυπηρετηθούμε delivery. Έτσι είναι το σωστό το μαγαζί, το παραδοσιακό. Χωρίς delivery. Πρέπει να έρθεις εδώ, να κάτσεις την ουρά για να το απολαύσεις. Τα αγαθά κόπης κτώνται. Λοιπόν, μου φαίνεται ότι πρέπει να τον απεγκλωβίσουμε να πάει να δουλέψει γιατί γίνεται ουρά από την άλλη πλευρά. Δεν γίνεται τίποτα ακόμα, είναι νωρίς ακόμα. Γύρω κοτόπουλο πήρες να δοκιμάσεις. Νομίζω έχει το πιο αφράτο γύρω κοτόπουλο. Μπορείς να φας. Δεν ξέρω αν σου έβαλε πανεγιώτη. Θα βάλουμε να φας. Θα το στείλουμε μέσα και λίγο γύρω κοτόπουλο σκέτο να το φας. Θα στείλουμε μέσα το Φώτη. Ναι, θα ένα μικρό πιατάκι γύρω κοτόπουλο. Ένα μικρό. Ξέρω που σημαίνει. Εγώ χάρηκα πάρα πολύ. Και εύχομαι τα καλύτερα. Και εγώ το καλύτερο για σένα. Εύχομαι να σε ενδεθούμε και πουθενά αλλού, λες. Να είσαι καλά. Γύρος. Ένα ταξίδι από τη Μέση Ανατολή μέχρι το Μεξικό. Κανείς δεν μπορεί με απόλυτη βεβαιότητα να πει πού βρίσκονται οι ιστορικές ρίζες του γύρου, μιας και η ιδέα μεγάλων κομματιών κρέατος που περιστρέφονται γύρω από τη φωτιά είναι πανάρχια. Όλα δείχνουν ότι στην Ελλάδα ήρθε από Αρμένιους πρόσφυγες από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Δίπλα σε αυτούς έμαθαν την τέχνη Έλληνες ψύστες, οι οποίοι εξέλιξαν την αυθεντική συνταγή και την προσάρμοσαν στις διατροφικές ανάγκες και συνήθειες. Ήδη από τη δεκαετία του 70, το χοιρινό κρέας αντικαθιστά το μοσχάρι και το αρνί, που έφεραν σαν συνταγή οι πρόσφυγες και κάπως έτσι φτιάχνεται ο αυθεντικά ελληνικός χοιρινός γύρος που ξέρουμε σήμερα. Αντίστοιχη προσαρμοστικότητα έχει να επιδείξει ο γύρος και σε ένα ακόμα πιο μακρινό ταξίδι. Τα περίφημα Tacos al Pastor έχουν και αυτά τις ρίζες τους σε Αρμένιους που βρέθηκαν στο Μεξικό μέσω λιβάνου. Εντελώς συμπτωματικά, το δημοφιλές στο Μεξικό χοιρινό κρέας βρήκε και εκεί τον δρόμο του φτιάχνοντας μια ιδιότυπη ελληνομεξικάνικη γαστρονομική σύνδεση. Είναι νόσιμο. Είναι ωραίος. Νομίζω μόνο αλάτι πιπέρι του βάζει μέσα. Και ξέρεις τι, δεν αυτή την ταγκίλα ρε παιδί μου, τα λίπια. Δεν έχει τέτοια. Τρως και όλα είναι μια χαρά. Και αυτό, Κινέζι, ισορροπημένο για να μπει εδώ μέσα. Καταλαβαίνετε τα μπαχάρια, τα χίλια να σου παίρνει τη γεύση από όλα τα υπόλοιπα. Πες μου, σε παρακαλώ, καταρχάς, πριν ξεκινήσεις την καριέρα σου στο TikTok και στα ίντερνετ και όλα αυτά τα κόλπα που κάνεις, με τι ασχολιώσουν και αν είχες σχέση με το φαγητό. Ή απλά έτρωγες. Όχι, καλά έτρωγα. Εγώ μπήκα το 1999 στη ΣΤΕΑ Ναβίσο, που είναι μια σχολή των ρεσιακών επαγγελμάτων. Okay. Ήμουν εσόκλητσος δύο χρόνια εκεί μέσα, έτσι είναι το κόνσεπτ της σχολής. Και βγήκα το 2001 σαν μάγειρας πλέον. Α, σπουδαγμένος μάγειρας, έτσι εξηγούνται όλα. Και λέω, εντάξει με τους γύρους και τα άλλα όλα που λέει, πώς τα ξέρει. Α, έχεις τις γνώσεις λοιπόν. Και από το 2001 μέχρι και πέρυσι το καλοκαίρι, ασταμάτητα ήμουνα πάντα σε μια κουζίνα μέσα. Είτε σαν σεφ, είτε σαν μάγειρας πιο παλιά. Ωραία. Και ερχόμαστε τώρα στο TikTok. Από εκεί ξεκίνησε TikTok, η ναι. Καριέρα. Είναι παγκόσμια, παραδείξου το. Σε παγκόσμια. Όχι και παγκόσμια. Μακάρι να ήταν παγκόσμια. Παγκόσμια είναι δικιά σου. Για πες λοιπόν, με το που ξεκίνησε αυτό και άρχισε να εξελίσσεται. Εγώ στην αρχή έκανα κάποια βίντεο για πλάκα μέσα από την κουζίνα που δούλευα με τα παιδιά και ξεκινήσανε, ξέρω, να μου γράφουν στα σχόλια, να γελάνε, να υπάρχει αυτή η αλληλεπίδραση. Ναι. Και εμένα μ' άρεσε όλο αυτό το πράγμα με τον κόσμο και εξελίχθηκε σιγά σιγά να πηγαίνω σε μαγαζιά. Να τα βλέπω, να δοκιμάζω γιατί. Μάλιστα. Το φαΐ το ξέρω απ' έξω κανένα κατωτά. Και μιλάμε όμως τώρα πια για μεγάλη επισκεψιμότητα. Έχει αρκετά. Και τα λέω χύμα εγώ.
Αυτό ήταν η επόμενη ερώτησή μου. Ήθελα να σε ρωτήσω το εξής. Παρόλο που πια το βλέπει πολλοί κόσμος σε παρακολουθεί, δεν έχεις στρογγυλεύσει καθόλου τον λόγο σου. Όχι. Μην σου πω, έχεις γίνει και χειρότερος. Θέλω αυτό που είμαι να βγαίνει στην κάμερα. Δηλαδή, αυτό που όπως θα με δεις στο βίντεο, έτσι θα με δεις και στον δρόμο. Δεν είμαι διαφορετικός. Δηλαδή, αυτό είναι. Και να προσπαθήσω, νομίζω ότι θα δυσκολευτώ σαν χαρακτήρα να είμαι πιο. Όχι, άλλωστε όλοι τι λένε, να είσαι ο εαυτό σου και να είσαι ευθετικό. Ότι αυτό είναι το μυστικό για την επιτυχία. Αυτό. Και σε όποιον αρέσουμε, για μένα πάει έτσι. Δεν καταλάβατε. Ο Γιώργος δεν γκράζει, σχολιάζει. Απλά το σχόλιο του είναι αιχμηρό. Το κοινό σου, τι γουστάρει να βλέπει από σένα πιο πολύ. Σάλτσες να τρέχουν στα γένια. Σάλτσες στα γένια. Θέλουν φαγητά ζουμερά. Εγώ αυτό έχω καταλάβει. Μάλιστα. Όσο πιο ζουμερό, τόσο πιο πολύ του αρέσει. Δηλαδή γάστρες, τέτοια πράγματα. Θέλουν μπέρκερ, κέτσα να τρέχουν, τέτοια. Τι να πω, καλή μου φίλη. Ο κόσμος πλέον έχει περίεργες ορέξεις. Και παλιά θα είχε, αλλά τώρα μου φαίνεται ότι έχει πιο περίεργες ορέξεις. Ποιο είναι το κριτήριο με το οποίο λες, α, αυτό το σουβλάκι είναι καλό, αυτό δεν είναι καλό. Δηλαδή, πώς τη... Κοίτα, το καλό, επειδή λόγω είμαι κοντά 20-23 χρόνια μέσα στις κουζίνες, όταν μου έρθει ένα φαγητό σε εστιατόριο, π.χ. που είναι πιο φαγητό, με το που το βλέπω καταλαβαίνω πώς φτιάχτηκε, γιατί τα έχω φτιάξει χιλιάδες φορές. Και... Οπότε μπορώ να καταλάβω αν έχει γίνει κάτι σωστά ή λάθος οπτικά με τη ματιά. Μετά στη γεύση καταλαβαίνω ότι έχει γίνει, οπότε μπορώ να νιώσω γενικά ένα πιάτο ολοκληρωμένο και να το κρίνω λόγω δουλειάς. Τα σουβλάκια δεν τα έχω δουλέψει ποτέ σαν να πάω να δουλέψω σουβλατζίδικο. Τα έχεις δουλέψει... Τα έχω δουλέψει. Τα σουβλάκια τα κρίνω καθαρά σαν καταναλωτής. Μάλιστα. Και λίγο με το του μάγειρα μέσα του σεφ για να καταλάβω το γύρο αν είναι σωστός. Αλλά το πηγαίνω καθαρά από καρδιά καταναλωτής. Τι μου βγάζει εκείνη τη στιγμή το σουβλάκι, να μου βγάζει κάποιο συνέστημα, ρε παιδί μου, να μου βγάζει κάτι. Αυτό το σουβλάκι τι συνέστημα σου βγάζει? Ερωτικό νομίζω. Δεν ξέρω αν έχει το American Pie τι και κάνει την πίτα. θα κυλιέσει σε καμιά γωνία να πούμε με τα σουβλάκια. Άστα να πάνε. Στον ελεύθερο σου χρόνο. Άστα να πάνε. Ναι. Από την αρχή που το συνάντησα στην πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως κατάλαβα ότι είναι ρομαντικός. Μήπως ήρθε η ώρα να δαγκώσουμε τη λιχτό. Μπιφτέκι που δεν φάγαμε. Μπιφτέκι, ναι. Λοιπόν. Ποια έχεις τη λήξη εσύ τώρα? Όλα εγώ τα τη λήξα, μου δίνει σημασία. Εδώ στη μέση μπιφτέκια είναι. Okay. Εσύ τώρα είσαι έμπειρος, πρέπει να σε ρωτάμε. Έχει καλό σουβλάκι. Συνολικά η Αθήνα. Και όταν λέω σουβλάκι εννοώ τη λιχτό για να μην περιδευόμαστε. Το σουβλάκι το δικό μου. Έχει. Εντάξει, τι γίνεται. Έχει πολλά καλά, αλλά έχει και αρκετά που είναι κακά. Το πρόβλημα, όπως έχω καταλάβει εγώ με τα μαγαζιά, είναι ότι π.χ. εδώ πέρα στο Ελληνικό είχαν μια προϊστορία με το κρέας. Ήταν κάπως η δουλειά του. Άνθρωποι, ναι. Έχω πάει στου μπλατζίδικα που δεν μ' άρεσε καθόλου το τυλιχτό και μου έλεγε ήμουν υδραυλικός 30 χρόνια. Και απλά έπιασε κάποια χρήματα και άνοιξε ένα σουβλατζίδικο. Δεν είναι ότι ψήνει η μπριζόλα σπίτι σου, θα έρθει η κουμπάρα, θα σου πει: Ωραία, Ζωτήρη, καλύτερη μπριζόλα. Ναι. Αυτό δεν σημαίνει πάνω να ανοίξω μαγαζί. Βέβαια. Αλλά έχει πάρα πολύ καλά μαγαζιά. Έχει και κάποια που είναι κακά, αλλά είναι, κάθε περιοχή έχει τουλάχιστον 3-4 που είναι top. Είναι top. Οπότε νομίζω όπου και να είσαι στην Αθήνα θα βρει να φας καλό σουβλάκι. Στην επαρχία που έχεις γυρίσει λίγο και εκτός Αθηνών, άσε τη Θεσσαλονίκη. Εκείνη είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Για μένα το πιτόγυρο της Θεσσαλονίκης είναι άλλο φαγητό. Ναι, έτσι όπως έχει γίνει πια. Γιατί είναι δύο φορές η μερίδα. Αλλά είναι μια άλλη διαδικασία. Ναι, εγώ σου λέω τη Θεσσαλονίκη το χωρίζω. Λες και λέμε σοτζουκάκια και μπριζόλα χοιρινή. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Στην Κρήτη έχω φάει πολύ καλά σουβλάκια. Τώρα έφαγα πρόσφατα ένα στο μαραθώνα από το Πίνι, ο Πίνις. Γιατί μου λέγανε είχε ψηφίσει το καλύτερο σουβλάκι της Ελλάδας. Και πήγα μέχρι το μαραθώνα. Έπρεπε να γυρίσω σπίτι και τα έφερα και το μαραθώνα σπίτι για να τα φάω. Μου πήρε κανένα μισάωρο και ήταν πάλι πάρα πολύ ωραίο σουβλάκι. Ήταν το ίδιο κόνσεπτ με αυτό, άλλη γεύση. Ήτανε... Και αυτός γύρω μπιφτέκι, γιατί ναι. Πρέπει να κάνει μόνος του και... Όλα, και αυτός ήταν πολύ καλός. Πάντως η ουσία πιστεύω είναι ότι όπου ακόμα ασχολούνται οι ίδιοι άνθρωποι... Σωστά.
είναι σίγουρα καλύτερο. Και όπως και να έχει και στο καταναλωτή, για μένα το σουβλάκι, για εμάς τους Έλληνες, είναι συνέστημα. Δεν είναι πώς είναι το μπέργκερ που πάω να πάρω ένα μπέργκερ, να χορτάσω, να κάνω. Όχι, την μπέργκερ. Το σουβλάκι να... πρέπει να το αγαπάς το μαγαζί για να πας. Τώρα, αυτό δηλαδή και το μπιφτέκι, είχε δίκιο ο άνθρωπος του Θεού, ότι μπιφτέκι, έλεγε το μπιφτέκι, το μπιφτέκι. Έχει μπιφτακάρα. Έχω πάθει πλάκα. Έχω λοιπόν και μία τελευταία απορία και μετά θα τσιμπήσουμε λίγο ακόμα και θα σε απεγκλωβίσω να πας στην ευχή του Θεού και της Παναγίας που από ό,τι καταλαβαίνω μάλλον εδώ θα κάτσεις. Ναι. Βρε παιδάκι μου, έχω αυτή την απορία. Με τις πατάτες, τι γίνεται. Κάποιοι λένε ότι δεν πρέπει να έχει πατάτα μέσα. Ναι. Κάποιοι άλλοι λένε ότι πρέπει. Εγώ πιστεύω ότι σίγουρα η πατάτα πρέπει να ξεκίνησε για να μεγαλώσει το μέγεθος. Να μεγαλώσει το μέλλον, να γίνει πιο φαΐ, ας πούμε, πιο πιάτο. Θα σου λέγε να γλιτώσω το. Λογικά πιστεύω ότι ξεκίνησε. Για να γλιτώσουμε το πολύ το κρέας και πολύ αυτό, για να μην φαινόμαστε μικροί, να βάλουμε και πατάτες. Κάποιος το ξεκίνησε, έπιασε, συνέχισε. Δεν βρίσκω λόγο. Είναι κάποια σουβλάκια, εγώ προσωπικά, που μου αρέσει να έχει πατάτα μέσα, σε πιο μεγάλο μέγεθος σουβλάκια. Okay. Που μπορώ να καταλαβαίνω ότι δεν χωράει στο στόμα μου και πρέπει να έχω μια ποικιλία μέσα, τσιμπάς και λίγο. Είναι ωραίο αυτό το πράγμα. Και είναι και κάποια άλλα πιο μικρά, που είναι τα σουβλακάκια, τα μικρούλικα, που είναι με τη σαλτσούλα που θα έχει φτιάξει, με το κρεμμυδάκι, το μαϊντανό και ένα κρεατάκι, που εκεί έχει πάει και έχει παλέψει να σου κάνει ένα συνδυασμό γεύσεων για να σου βγάλει κάτι και η πατάτα θα το χαλάσει. Εκεί ναι, συμφωνώ ότι δεν πρέπει να έχει πατάτα. Αλλά σε πιο μεγάλα σουβλάκια, με μένα προσωπικά, δεν με πειράζει. Είναι ένα ευχάριστο amuse-bouche που λένε και οι Γάλλοι. Να πάρεις πατατούλες, να τις φας και μετά να δαγκώσεις. Τα ακούσαμε κι αυτό. Έγινε και η πατάτα μους-μους για το σουβλάκι. Λοιπόν, εγώ ο Γιώργο μου είμαι καλυμμένος. Τελείωσα, δεν έχω κι άλλο μαγαζί σήμερα. Οπότε συνεχίζουμε να τρώμε. Παιδιά, μπορείτε να μας αφήσετε. Εμείς έχουμε κάνει δουλειές. Έχουμε δουλίτσα να κάνουμε τώρα εδώ. Έλα Γιάννη. Έλα, γόρι μου, ξέχασέ τα όλα. Γνωρίζοντας ότι είσαι σουβλακοφάγος, σου έχω το καλύτερο, αδερφέ. Ναι, ναι, σήμερα ξανά μανά. Μην κάνεις τίποτα, μην φας τίποτα. Θα περάσω να σε πάρω και θα έρθουμε τα απογευματάκια στο ελληνικό. Και στην περιοχή ελληνικό, αλλά και στο σουβλάκι το ελληνικό. Σε περίπτωση, λέω, που χάσατε ένα κομμάτι, μέρος δηλαδή της εκπομπής μας και θέλετε να τη δείτε ολόκληρη, μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να δείτε αυτή και όλες τις υπόλοιπες στο κανάλι του Action 24 στο YouTube. Θα φας καλά, YouTube.